Το πρόσεχε Σάββατο, περιοδία στην περιοχή μας, θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, η κεντρική πολιτική ομιλία του, οποίο είχε οριστικοποιηθεί πως θα γίνει στην Κομωτινή στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ΡΕΞ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, κ. Νότης Χαρελαμπίδης. Καλησπέρα, κύριε Χαρελαμπίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Χαρελαμπίδη, αναμένουμε την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη στην περιοχή μας. Τι θα σηματοδοτήσει και αν θα χαρακτηριστεί ίσως και με κάποιες ειδήσεις ή για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του ή κάτι άλλο. Ναι, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον πρόεδρο του κόμματός μας, ο οποίος επέλεξε την Κομωτινή για να κάνει την κεντρική προεκλογική πανθρακική του ομιλία στις 7 η ώρα, όπως είπατε, το Σάββατο. Θα είναι εδώ από ό,τι μας ενημερώνουν το πρωί του Σαββάτου, θα κάνει μια επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη, το μεσημέρι με το απόγευμα θα έρθει στην Κομωτινή που θα κάνει την προεκλογική του ομιλία. Είναι σημειωτών μάλλον, προφανώς μάλλον θα περάσει και από το εκλογικό κέντρο του κόμματος, το οποίο πιστεύουμε ότι μέχρι εκείνη, όχι είναι σίγουρο ότι θα είναι έτοιμο την Παρασκευή που μας έρχεται. Και αναμένουμε και εμείς με αγωνία, δεν ξέρω ακριβώς σε τι θα αναφερθεί. Σίγουρα πάντως θα αναφερθεί στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και στο πρόγραμμά του αναφορικά και με τη Θράκη και με τη Ροδόπη και με την Κομωτινή. Να πούμε, δράτοντας την ευκαιρία, κύριε Χαρελαμπίδη, τι αναμένει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ από αυτές τις εκλογές? Κοιτάξτε, εμείς όπως έχουμε πει, προσβλέπουμε σε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό για να μπορέσουμε φυσικά να παίξουμε έναν κυρίαρχο και ρυθμιστικό ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρουν και οι παλαιότεροι, είναι το κόμμα το οποίο έχει υπερασπιστεί τους θεσμούς στη χώρα, τους δημοκρατικούς θεσμούς, τόσο όσον αφορά στη διαφάνεια, στη δημοκρατική διακυβέρνηση, στην ενίσχυση της οικονομίας. Το ΑΣΕΠ είναι έργο του ΠΑΣΟΚ. Το Διάβγεια, το ΚΑΠΗ, αναφέρω ενδεικτικά κάποια πράγματα, και κυρίως όσον αφορά τη δημοκρατική διακυβέρνηση, η οποία τίθεται υπό διακύβευση το τελευταίο διάστημα με το σκάνδαλο των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και θεωρούμε, όσον αφορά την, γνωρίζετε τη διαδικασία με την αδειοδότηση των καναλιών, δηλαδή πράγματα που αφορούν διαφάνεια και την δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας, βρίσκονται υπό διακύβευση. Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί μια σίγουρη εναλλακτική και ζητούμε την ψήφο των πολιτών, που θεωρούμε ότι στη Ροδόπη ειδικά θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και υψηλή. Όσον αφορά, μιας και αναφερθήκατε και στη Ροδόπη, πώς βλέπετε το προεκλογικό κλίμα στην περιοχή μας και το ψηφοδέλτιο του κόμματός σας? Έχουμε ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο με 5 πολύ δυνατούς υποψηφίους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι, και θεωρούμε ότι το ποσοστό που θα πάρει το ΠΑΣΟΚ στην Κομωτινή, στη Ροδόπη μάλλον, θα είναι ένα από τα υψηλότερα πανελλαδικά. Ναι, πείτε μου αυτό. Πολύ ωραία. Θα σας ευχαριστώ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και άλλες στιγμές, κύριε Χαρελαμπίδη. Εγώ απλά θα ήθελα να προσθέσω ότι περιμένουμε τον κόσμο έτσι, το κεντρικό και προοδευτικό, να επιστρέψει στο σπίτι του, που αυτό είναι του ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφερθήκαμε στην Κομωτινή, θα είναι και στην Κομωτινή και στη Ροδό, πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό. Το έχουμε ένα εκλογικό κέντρο το οποίο θα λειτουργήσει τις επόμενες μέρες και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει τόσο στη συγκέντρωση του Σαββάτου όσο και στο εκλογικό μας κέντρο για να και να γνωριστούμε και να προωθήσουμε τις θέσεις του κόμματός μας. Α, και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χαριλαμπίδη. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ από τον κύριο Ανδρουλάκη το Σάββατο? Κοιτάξτε, αυτό που εμείς έτσι έχουμε προγραμματίσει είναι μετά την ομιλία που θα γίνει στο ΡΕΞ, ο κύριος Ανδρουλάκης θα έρθει στο εκλογικό κέντρο που θα συναντηθεί και με στελέχη του κόμματος και θα μπορέσει να συνομιλήσει και με πολίτες και με στελέχη του κόμματος. Δεν θα είναι ακριβώς εγγένεια, αλλά ουσιαστικά θα είναι μια ουσιαστική, θα είναι το ουσιαστικό άνοιγμα του εκλογικού κέντρου εν ώψη των εκλογών. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρελαμπίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.